Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ξενοδοχείο Μέγαρο για να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Τάσο Πετρόπουλο, ο οποίος σε πολύ λίγο θα μετακινηθεί προς το επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση που αφορά το ασφαλιστικό. Μαζί με τον κύριο Πετρόπουλο είναι και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Και θα ξεκινήσουμε, Υπουργέ μου, με το θέμα που καίει και όπως αντιλαμβάνεστε βρίσκεστε στην Κρήτη. Δύο από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας πέρα από τον τουρισμό είναι και ο πρωτογενής τομέας, η αγροτιά. Ασφαλιστικές εισφορές. Και οι αγρότες δηλώνουν ότι αυτό είναι η χαριστική βολή. Ένα θέμα που καίει την καθημερινότητα των πιο φτωχών αγροτών της χώρας και αυτό αποτυπώνεται και από τους αριθμούς. Το 1959, κύριε Δασκαλάκη, υπάρχει μελέτη του τότε Υπουργείου Συνού, σύμφωνα με την οποία οι αγρότες βρίσκονταν στο κατώτατο επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Αυτό διήρκησε επί 60 χρόνια. Καιρός να σταματήσει και αυτό συμβαίνει με το νομοσχέδιό μας, με το νόμο μας, διότι παρά τα όσα υπόθηκαν, το 90% των αγροτών καταβάλουν την ελάχιστη εισφορά που προβλέπει ο νόμος, διότι ο υπολογισμός του ποσοστού εισφοράς των αγροτών που κυμαίνεται σταδιακά μέχρι το 2021 θα υπολογίζεται στο μικρότερο ποσοστό, όχι στα 584 αλλά στα 410 ευρώ, επί των 410 ευρώ λοιπόν η εισφορά των αγροτών και θα λαμβάνουν και εθνική σύνταξη και εκείνη, πράγμα που δεν συνέβαινε ποτέ, ακόμα και ο νόμος Λοβέρδου του 2010, ο 3862 του 10, δεν προέβλεπε συμμετοχή των αγροτών στην βασική σύνταξη που έπαιρναν... Μισό λεπτό όμως. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις 1.200 ευρώ το μήνα, κύριε Υπουργέ Αγροτών. 1.200 ευρώ που πρέπει να δώσω σε ένα μήνα. Ζούμε στην Ελλάδα του 2017. Πού το βρήκατε αυτό το νούμερο ακριβώς, 1.200 ευρώ το μήνα. Υπάρχει περίπτωση στην Κρήτη... αγρότη που καλείται να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές 1.200 ευρώ. Έχει μιλήσει και στο δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Να σας απαντήσω. Από του 444.000 αγρότες ασφαλισμένους, οι 400.000 πληρώνουν 85 ευρώ. Μόλις 664 άτομα είναι αυτά που καταβάλουν εισφορά επί τη μεγαλύτερη βάση υπολογισμού. Υπάρχουν αγρότες ή ασφαλιζόμενοι ως αγρότες με μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, με μεταποιητικές μονάδες. Πρόσφατα συνάντησα άτομο το οποίο έχει εινοποιητική μονάδα πολύ μεγάλη που πλήρωνε 1.020 ευρώ ετησίως και καλείται πράγματα να πληρώσει μια μεγαλύτερη εισφορά τώρα. Για ποια... Υπάρχουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις και μεγάλες επιδόσεις στις παραγωγές, οι οποίες πράγματι πολύ λίγους αγρότες τους ανεβάζουν σε ψηλή κατηγορία εισφοράς. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να πάω. Νίκο, ένα λεπτάκι μόνο. Και αμέσως μετά κάνεις και εσύ την δικιά σου ερώτηση. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Κύριε Υπουργέ, και σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τα λεγόμενα μπλοκάκια, από αύριο θα αρχίσουν να φτάνουν κάποια ειδοποιητήρια. Ακόμα και με μηδέν εισόδημα, κάποιοι θα κληθούν να πληρώσουν εισφορά. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε κράτος δικαίου ή είναι δίκαιο στην κοινωνική μας ασφάλιση κάποιος ο οποίος δεν έχει έσοδα να πληρώνει εισφορές. Αν αυτός δεν έχει έσοδα και έχει άλλη απασχόληση, δουλεύει δηλαδή και σε άλλη εργασία μισθωτής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας, δεν θα καταβάλει εισφορά καμία, αν έχει μηδέν κέρδη. Αν όμως έχει μόνο μπλοκάκι, δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι και είναι αυτός ο τρόπος παροχής υπηρεσιών, θα καταβάλει την ελάχιστη εισφορά. Ακόμα και δεν έχει όμως εισόδημα, κύριε Υπουργέ. Εκεί είναι η απορία μας εμάς. Γιατί θεωρείτε ότι δεν θα έχει εισόδημα εκείνος που δουλεύει με μπλοκάκι? Γιατί νομίζετε ότι δεν θα έχει? Γιατί εσείς, αν βλέπετε μηδέν εισόδημα. Όχι, όχι, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση. Εφόσον φαίνεται ότι έχει μηδέν εισόδημα, εφόσον φαίνεται στα χαρτιά, εγώ δεν μπορώ να ξέρω προφανώς, εφόσον φαίνεται μηδέν το εισόδημά του, γιατί να πληρώσει εισφορά? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και υπάρχουν και σε αυτές τις περιπτώσεις άνθρωποι που λένε ότι με μηδέν εισόδημα καλούνται να πληρώσουν, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι κάτι το οποίο το φανταστήκαμε. Ζούμε στην ίδια κοινωνία.
επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, φαντάζομαι να σας είπαν ότι με πολύ υψηλό πυρετό σας απαντώ. Σαφώς. Θα μου επιτρέψετε. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Επιτρέψτε. Δεν, να μην με ευχαριστείτε, να μου επιτρέπετε να απαντώ. Ερωτήσεις σας κάνουμε, κύριε Υπουργέ. Ερωτήσεις κάνουμε. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Σας ακούμε. Να μου επιτρέψετε να απαντώ, είπα, δεν είπα να μου κάνετε ερωτήσεις. Όχι, μα ερωτήσεις κάνουμε για να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Μας, κύριε Υπουργέ. Πόσο πιο ευγενικά να σας παρακαλέσω να απαντώ στις ερωτήσεις. Μία, απαντήστε, μία, απαντήστε, μία, απαντήστε σε αυτή που μόλις σας κάναμε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτό προσπαθώ. Ακούστε λοιπόν. Κάποιος που είναι με μπλοκάκι μόνο ήταν στον ΟΑΕ ασφαλισμένος. Και θα πλήρωνε έτσι κι αλλιώς την εισφορά που αντιστοιχούσε στην κατηγορία την ασφαλιστική που είχε. Και μπορεί να ήταν σε ασφαλιστική κατηγορία που θα υποχρεώνεται να πληρώνει και 800 και 900 ευρώ. Όταν έχει μηδενικό εισόδημα θα πληρώνει το ελάχιστο. 158 ευρώ δηλαδή, αντί για 800 και 900. Επομένως, πού είναι το πρόβλημα στην περίπτωση που μου αναφέρετε. Γι' αυτό λέω, αν έχει άλλη ασφάλιση και είναι στο ασφαλισμένος με εξαρτημένη εργασία δηλαδή, τότε αν δεν έχει καθόλου εισόδημα θα πληρώνει μηδέν, ούτε μάλιστα. 185. Θέλει να σας κάνει μια ερώτηση και ο συνάδελφος. Για να κλείσουμε το μέτωπο των ασφαλιστικών εισφορών. Ρωτώ ευθέως τον αρμόδιο υφυπουργό. Θα υπάρξει αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές για εισοδήματα από 15 έως 20.000 ευρώ και κατ' επέκταση μείωση για εισοδήματα κάτω των 15.000 ευρώ. Σας ρωτώ, διότι από 15 έως 20.000 ευρώ είναι 7 στους 10 στην ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε, σας είπα ήδη ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες εκεί είναι το θέμα που πρέπει να δούμε, έτσι. Και τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς. Το ποσοστό ανέρχεται σε 80% εκείνων που καταβάλουν εισφορά την ελάχιστη. Και επειδή ξέρουμε ποια είναι τα νούμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει καθαρά έσοδα κάτω από 10.000 ευρώ. Επομένως, δεν προκύπτει τέτοιο ζήτημα σε μεγάλη έκταση. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ. Προκύπτει ζήτημα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση. Κύριε Υπουργέ, επειδή ο χρόνος περιορίζεται. Προκύπτει σε μερικές περιπτώσεις όπου τα έσοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και θεωρώ ότι η αντιστοίχηση με τα πραγματικά έσοδα που έχει κανείς των εισφορών του είναι πιο δίκαιη από το να ζητάει κάποιος να δίνει χρήματα, να ζητάτε από κάποιον να δίνει χρήματα σε έσοδα που δεν έχει. Αυτό οδήγησε στο παρελθόν σε 350.000 σε αποκλεισμό 350.000 ελεύθερων επαγγελματιών από την κοινωνική ασφάλιση. Επειδή γνωρίζουμε ότι έχει ταλαιπωρήσει. Νίκο, μισό λεπτό. Εγώ θέλω επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και έχουμε μια πολύ γρήγορη ερώτηση και εγώ και η Νικολέτα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής? Όλα αυτά τα οποία ακούμε, με τις αυξήσεις, με τη βαριά φορολογία, με ένα ασφαλιστικό που έρχεται, είναι κοινωνική πολιτική, αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών προς το καλύτερο? Τα στοιχεία που σας έδωσα μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνική πολιτική είναι που εμπεδώνεται με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όταν στο προηγούμενο διάστημα είχαμε ελλείμματα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, είχαμε μία αφαίρεση εσόδων από την κοινωνική ασφάλιση με διαρκή απένταξη ασφαλισμένων, οι οποίοι έμεναν χωρίς ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, που ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια συνανθρώπους μας όλα τα τελευταία χρόνια. Όταν είχαμε μείωση των παροχών απέναντι στους ασφαλισμένους και είχαμε και μία δραματική μείωση των εσόδων, η μόνη λύση που έχεις να κάνεις είναι να προστατέψεις την κοινωνική ασφάλιση με μία αντιστοίχηση της δυνατότητας που έχει κανείς να εισφέρει. Μάλιστα. Και όχι με αφαίρετα κριτήρια, κύριε, και με αφαίρετες κατηγορίες εισφορών. Θα πάτε σε μία συνάντηση με τα επενδυτήρια. Θέλω πολύ γρήγορα να σας ρωτήσω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αν πιστεύετε ότι θα συνενέσουν ή μάλλον θα συμφωνήσουν με την άποψή σας, μία δήλωση που κάνατε πριν από μερικές μέρες, ότι ήταν κοινό ζητούμενο οι εισφορές, ότι στο δρόμο σας δίνουν συγχαρητήρια και δεν ξέρω αν παρερμηνεύτηκε και αυτό που είπατε, ότι στον δρόμο σας δίνουν συγχαρητήρια για το κομμάτι των εισφορών.
Όποιος σκέφτεται λογικά πάνω στα δεδομένα που είπα, συμπεραίνει ότι η δυνατότητα να καταβάλει κάποιος εισφορές στα χρήματα που διαθέτει είναι μια προσέγγιση στην πραγματική δυνατότητα του καθενός, και εκείνο που συμβαίνει είναι αυτό που είχαν ζητήσει η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια από εμένα, όταν ήμουν ακόμα διοικητής στο ΟΑΕ, να κάνουμε αυτό το σύστημα, σύμφωνα με το οποίο θα πληρώνει κάποιος εισφορές με βάση τα έσοδά του, για να μπορεί να ανταποκρίνεται. Το κάναμε αυτό και αποδεικνύει ότι αυτό το σύστημα πραγματικά προσεγγίζει τη δυνατότητα του καθενός να πληρώνει. Είναι από τα καθαρά του έσοδα. Μάλιστα. Όχι από τον τζίρο, από αυτά που έχει στην τσέπη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και περισσότερο για το γεγονός ότι είστε μαζί μας, ενώ είχατε πυρετό και σας τηλεπορεί αυτή η ίωση. Περαστικά ευχαριστούμε και τον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο.